Δύο σώματα, μία ψυχή στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Και αυτό έβγε για ποιο λόγο? Γιατί το Σάββατο που πραγματοποιήθηκε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα δράση, η Νατάσα Πατηράκη και η Αγλαία Κατσιγιάννη κέντρισαν τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αλλά και όσων παρευρέθηκαν, καθώς έτρεξαν μαζί. Την Νατάσα τη γνωρίσαμε μέσα από τις προσπάθειές της στην Ορειβασία και τις επιτυχημένες έτσι αποστολές. Ωστόσο, γνωρίσαμε και την Αγλαία Κατσιγιάννη, στην οποία ανήκει και αυτή η ιδέα να ενωθούν αυτές οι δύο γυναίκες και να τρέξουν μαζί αυτά τα χιλιόμετρα, περνώντας πολύ σημαντικά μηνύματα. Κυρία Κατσιγιάννη, ιδιότητα, πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών Δράμας και Διεθνολόγος. Ακριβώς. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το απόγευμα που έλαβε, ξεκίνησε δηλαδή όλη η διαδικασία. Και σου δίνει τη δυνατότητα ο αθλητισμός και αυτές οι δράσεις, είτε μιλάμε για μαραθώνιο, είτε για μη μαραθώνιο, είτε για δρόμους και αγώνες ταχύτητας. Σου δίνουν λοιπόν αυτές οι δράσεις τη δυνατότητα μέσα από τον αθλητισμό να περάσει τα δικά σου μηνύματα. Να έρθει σε επαφή με ανθρώπους και κοινότητες γενικά που αξίζει όλοι να στρέψουμε το βλέμμα σε αυτούς και σε αυτές. Και σίγουρα θα πρέπει όλη μία γροθιά, όπως είναι εδώ, δύο σώματα, μία ψυχή, να συνεχίσουμε μία ξεχωριστή καθημερινότητα. Προτείνω να πάμε να τους συναντήσουμε. Να πάμε στην Νατάσα την Πατηράκη, ορειβάτρια λοιπόν διακοσμήτρια, να την ευχαριστήσουμε πολύ και να την καλησπερίσουμε στην Κρήτη TV για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύες. Σωστό, σωστά το έθεσες. Λοιπόν, μεταφέραμε αυτή την ξεχωριστή είδηση, επικοινωνούμε σήμερα, δείξαμε και κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω, οι συμβολισμοί γενικά είναι αρκετοί. Εσύ τι ξεχωρίζεις, τι θα ήθελες να πεις? Καταρχήν δεν θα μπορούσα να το περιγράψω καλύτερα. Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου και εγώ και σας ευχαριστώ που το είδατε κι εσείς με αυτή τη ματιά. Το δύο σώματα, μία ψυχή είναι πραγματικά έτσι. Εμένα, αν κάποιος άνθρωπος μας είδε σαν ξεχωριστές οντότητες εκείνη την ημέρα με την Αγλαία, μάλλον δεν καταφέραμε κάτι καλά να κάνουμε. Με την έννοια ότι έχουμε δύο μήνες που προσπαθούμε για αυτή την δράση. Και δύο μήνες πάνω στο διάδρομο, δύο μήνες στο τρέξιμο, δεν ένιωσα ούτε μια στιγμή μόνη μου. Ένιωθα συνέχεια ότι με την Αγλαία το μοιραζόμασταν απόλυτα από την αρχή ως το τέλος και ακόμα το μοιραζόμαστε και το χαιρόμαστε το ίδιο πολύ και μαζί. Βέβαια δεν ήμασταν μόνοι μας, είχαμε μια ολόκληρη ομάδα γύρω μας. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν χρήσιμη και για μας και για τους υπόλοιπους δρόμους που ήταν γύρω. Για να προστατεύσει και εμάς αλλά και τη δική τους προσπάθεια. Και εκτός του βοήθησαν πολύ και κάποια στιγμή τα παιδιά με το καρότσι που εγώ η αλήθεια είναι έφτασε στα όρια μου. Οι συμβολισμοί είναι πραγματικά πολύ. Δηλαδή η εικόνα, ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία, ένας συνοδός και γύρω του μια ομάδα ανθρώπων που τους υποστηρίζει και τους φροντίζει, για μένα είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στην κοινωνία μας όλοι. Μάλιστα. Δηλαδή, αμαξίδιο, συνοδός και η κοινωνία που προστατεύει τους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη από εμάς. Η σωστή νοοτροπία, η σωστή κουλτούρα, η υποχρέωσή μας, θα πω εγώ. Λέω να βάλουμε, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την Αγλαία την Κατσιγιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου Παραπληγικών Δράμας και διεθνολόγος βέβαια. Την καλησπέρα μας, κυρία Κατσιγιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, Νατάσα. Εδώ. Κατάσταση το τέρι μου, οπότε τη λέω τέρι μου. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για όμορφα και ξεχωριστά συναισθήματα, για δυνατές στιγμές και για ηχηρά μηνύματα και για μία νοοτροπία που θα πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε και να το κάνουμε πράξη. Δεν ξέρω πραγματικά, για μένα αυτή η εμπειρία ήταν τόσο μοναδική και εδώ πρέπει να τονίσω ότι η ιδέα ήταν της Νατάσας, όχι δική μου. Η Νατάσα ήταν ένα άτομο που γνώρισα πέρσι και από την πρώτη στιγμή κουμπώσαμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Προσπάθησαμε επίσης και για τον περσινό μαραθώνιο, δεν τα κατάφερε, αλλά ακόμα και αν τα κατάφερε οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν ευνοούσαν. Πιθανότατα δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει και τώρα που ήταν έγινε. Δεν μπορώ να το περιγράψω γιατί βασικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια. Είναι τα συναισθήματα τόσο έντονα που δεν είχαμε κάνει καμία πρόβα, δεν είχαμε κάνει καμία συνάντηση νωρίτερα. Βρεθήκαμε κατευθείαν στο σημείο εκείνη στην αφετηρία και κύλησαν όλα τόσο ομαλά, ήταν όλα τόσο στη σωστή θέση που νομίζω οι άπειρες πρόβες δεν θα μπορούσαν να το
να το στήσουν και να το εκτελέσουν τόσο όμορφα. Ήταν εκείνη τη στιγμή πραγματικά ένιωθα λες και είχα εγώ 7 ζευγάρια χέρια και πόδια που έτρεχαν για μένα και ταυτόχρονα ένιωθα ότι 7 άνθρωποι είχαν τις ρόδες μου. Είχαν έναν τέλειο συντονισμό, όχι μόνο στην κίνηση, στην ψυχολογία, στο χιούμορ. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δηλαδή, κάναμε επί 3 ώρες ένα πάρτι. Αν και η Νατάσα κανέναν είναι την εξόντωσε αυτό το πάρτι, αλλά ήταν πάρτι. Μάλιστα. Πραγματικά. Πόσο απαραίτητο είναι μέσα από αυτές τις δράσεις να περάσουμε και ένα μήνυμα στη νέα γενιά μέσα από τέτοιες δράσεις, πόσο σημαντικό είναι. Να στηριχτούμε δηλαδή στα νέα παιδιά, να διαμορφώσουμε και πολύ καλά κάνει η Εύη και το τονίζει, τη σωστή κουλτούρα, τη σωστή νοοτροπία, να προσπεράσουμε κάποια ταμπού, κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις. Μα τα νέα παιδιά είναι το μέλλον. Τα νέα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να στηριχτούμε. Τα νέα παιδιά είναι που πρέπει να μας δώσουν εμάς το παράδειγμα. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει αναπηρία. Η φύση δίνει το έλλειμμα, η κοινωνία δίνει την αναπηρία. Δεν υπάρχουν εμπόδια. Όλοι μας θέλουν, ο καθένας με τον τρόπο του, προσπαθεί και κάνει αυτό που μπορεί. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον με κάποιο τρόπο. Όταν μπορέσουμε και καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία, η κατανόηση και η ποινιότητα και η ειλικρίνη στις μεταξύ μας σχέσεις, τότε νομίζω θα μπορέσουμε να πορευτούμε όλοι πολύ καλά. Κυρία Πατηράκη, τα πρώτα βήματα έχουν γίνει, οι εικόνες που μεταφέρουμε και όλα όσα λέει βέβαια και η κυρία Κατσιγιάννη μας αγγίζουν και πρέπει να ακολουθήσουμε τη σκέψη και τη φιλοσοφία της. Συμφωνείς? Συμφωνώ πάρα πολύ και θέλω να σας πω έτσι κάτι σε αυτό που λέγατε πριν. Μία από τις πιο υπέροχες εικόνες σε όλη τη διαδρομή ήταν μία μητέρα που έφερε το παιδάκι της γύρω στα 5-6 χρονών. Είχαν κάνει 2 έτσι πλακά και γράφανε ψυχωτικά μηνύματα. Εμείς λοιπόν ήμασταν στη δεύτερη γύρα, γιατί κάνει 2 φορές τον ίδιο γύρο στον μαραθώνιο αυτόν. Ήμασταν σχεδόν από τους τελευταίους. Και η μητέρα αυτή κράτησε το αγοράκι της εκεί για να χειροκροτήσουν και να εμψυχώσουν και τον τελευταίο των τελευταίων. Αν δεν είναι αυτό σπουδαίο και αν δεν είναι αυτό αλλαγή, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να είναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και μία μαντινάδα νομίζω που έχει γράψει η Νατάσα για τον σκοπό και για την όλη έτσι δράση και το εγχείρημα αυτό που επετέφθη. Λοιπόν, μαντινάδα τώρα και μετά το μήνυμα της κυρίας Κατσιγιάννη, βέβαια, και με αυτό να κλείσουμε. Πάμε, Νατάσα. Α, εγώ θα την πω. Εσείς, όποιος θέλετε. Τι έχετε, έχετε συνεννοηθεί, έχετε συμφωνήσει κάπου? Μα δεν έχουμε συνεννοηθεί. Αγλαία, θέλεις να αναλάβεις? Όχι, Νατάσα, δικό σου. Λοιπόν, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο μόνο. Θα το βρούμε. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία την εκπομπή σήμερα, η αλήθεια είναι. Πάμε. Ναι. Δεν ήξερα καν τώρα και με την βρήκα. Λοιπόν, τα χιλιόμετρα ήσαν πολλά και η κούραση μεγάλη. Μα σαν του νου τη δύναμη, θα ρω πως δεν είναι άλλη. Και αν δεν ήσουν εσύ μαζί μου, Αγλαία, μάλλον θα έψαχνα να βρω στο Netflix καμιά ταινία. Μα ευτυχώς είσαι εδώ και μας έκανες ομάδα. Μια μελαχρινή, μια γυαλατζή ξανθιά και μια κοκκινομάλα. Χιλιόμετρα μας χώριζαν πολλά. Αυτό θα πει ομάδα. Να είσαι δίπλα ουσιαστικά από την Αττική στην Κεντρική και ως τη Βόρειο Ελλάδα. Η καθεμία δούλεψε πολύ για αυτή την ιστορία. Βάλαμε όλες μας ψυχή και προέκυψε φοβερή χημεία. Έτσι αρχίσαμε δειλά πριν από 2 μήνες και καταλήξαμε πολύ ως σαν λερναίες ίδρες. Μέσα στη μαύρη καταχνιά που σέρνεται τριγύρω, εμείς χαμόγελα πολλά μοιραστήκαμε και γέλιο. Δεθήκαμε άνθρωποι πολύ για μια όμορφη ιδέα, να τερματίσουμε μαζί στου Λευκού Πύργου τη Θέα. Άλλοι με παρουσία φυσική, άλλοι σε φωτογραφία, άλλοι μέσα στην καρδιά και άλλοι καθόταν στην πέρα μπειραρία. Τον κόσμο να αλλάξουμε ξέρουμε πως δεν μπορούμε, μα θα αλλάζουμε το δικό μας εαυτό για όσο εμείς τα ζούμε. Και θα φωνάζουμε μαζί στα άτομα με αναπηρία, βγείτε έξω, χαρείτε τη ζωή, γεμίστε την καρδιά με πάσης φύσης εμπειρία. Μοιραστείτε μαζί μας τη στιγμή και δώστε μας την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι εμείς και αυτή η ρημάδα κοινωνία. Και θα ζητήσουμε από τις αρχές να δώσουν βάρος και σημασία να καθιερωθεί ο θεσμός προσωπικού βοηθού στα άτομα με αναπηρία. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ που ήσασταν κοντά μας και κάνατε αυτή την εμπειρία μας να σφραγιστεί μέσα στην καρδιά μας. Τι να πούμε. Ένα λεπτάκι μπορώ να πω και κάτι ακόμη. Βέβαια. Και ένα και δύο. Πάμε. Καταρχήν. Η μαντινάδα προέρχεται και από το κριτικό ταπεραμέντο μου, το επίθετο είναι και κάτι που έχω στα πονίδια μου από Κρήτη. Σωστά. Η κριτική ψυχή. Αυτό που ήθελα να πω είναι, γράφω για 3 άτομα και ομάδα, πέρα από τα παιδιά που παρευρέθηκαν δίπλα μας και βοήθησαν,
Στην όλη ιστορία είχαμε την υποστήριξη του οργανισμού A Woman Can Be. Και η τρίτη της παρέας είναι η Βανέσα Ιαρχοντίδου, που είναι η γυναίκα που ίδρυσε αυτόν τον οργανισμό. Ίσως την έχετε και σε επαφή. Τα έχουμε πει, βέβαια. Ναι, έχουμε που είχε πάει στο Everest. Και μέσα από αυτόν τον οργανισμό προσπαθεί να εμψυχώσει τις γυναίκες, να συμβάλλει στη γυναική ενδυνάμωση και προβάλλουν πρότυπα με ιστορίες γυναικών που αποδεικνύουν έμπρακτα τη δύναμη της γυναικείας φύσης και τον αγώνα τους. Μάλιστα. Πάμε και στην κυρία Κατσιγιάννη να κλείσουμε το μήνυμά σας εδώ στην Κρήτη, στους κριτικούς, ποιο είναι. Με πρόλαβε μισό λεπτό, θα ήθελα και εγώ να το αναφερθώ στην κυρία Αρχοντίδου, με πρόλαβε η Νατάσα. Είχαμε σε όλη τη διαδρομή την Βανέσα μαζί μας, η οποία δεν μπορούσε με τη φυσική της παρουσία να είναι εκεί πέρα, αλλά είχαμε τη φωτογραφία της μέσα στην κουκούλα μου. Οπότε η Νατάσα την έβλεπε για ένταση και εγώ την ένιωθα ότι είναι κοντά μας. Με τον οργανισμό A Woman Can Be, ο οποίος μας στήριξε και στηρίζει όλες τις γυναίκες. Ένας από τους λόγους που τρέξαμε, βασικά ο βασικός λόγος ήταν στο να κατηγορηθεί ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία επιτέλους και στην Ελλάδα, πάνω σε σωστές βάσεις, τις οποίες θα ορίζουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που θα μπορούσαμε ίσως και κάποια άλλη φορά να αναλύσουμε, αν θέλετε. Το μήνυμα είναι ότι όπου υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος και όταν η ζωή θα σου δώσει λεμόνια θα κάνει λεμονάδα και καλά να την περάσεις με φίλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή και με το καλό να τα ξαναπούμε. Νατάσα και κυρία Κατσιγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.